Για λίγα ακόμη 24 ώρα καλούμαστε να συμβιβαστούμε με τα τερτύπια του καιρού στην περιοχή μας, δηλαδή με την ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και τις υψηλές θερμοκρασίες και με τις νεφώσεις και τις βροχές το απόγευμα, οπότε και σημειώνεται και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου Νάιρη Μπαρτζόκα, αυτά τα χαρακτηριστικά του καιρού που είναι συνήθη για την περιοχή μας αυτή την περίοδο, αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι και την Πέμπτη. Το σκηνικό θα αλλάξει από την Παρασκευή, οπότε και θα μπούμε σε ξηρασία με μικρότερη ανάπτυξη νεφώσεων. Όσο για την θερμοκρασία που αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου τις μεσημερινές ώρες, επίσης σύμφωνα με τον κύριο Μπαρτζόκα είναι κάτι φυσιολογικό για την εποχή. Πραγματικά αυτό είναι ο φυσιολογικός καιρός για την Ήπειρο, κυρίως για τα ηπειρωτικά της Ήπειρου, από τα μέσα Μαΐου μέχρι το τέλος Ιουνίου σχεδόν. Η ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και οι νεφώσεις με εκδήλωση τοπικών καταιγίδων τις απογευματινές ώρες. Από ό,τι φαίνεται και οι επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουν το ίδιο σκηνικό. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 βαθμούς τις πρωινές ώρες μέχρι περίπου 28 τις μεσημβρινές. Μετά θα έχουμε τη δροσιά την απογευματινή, να ποτιστούν και τα κυπευτικά μας και θα σταματάει αυτή η βροχή μετά από μια ώρα, δύο ώρες. Με τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι την Παρασκευή θα μπούμε σε ξηρασία, έλλειψη αστάθειας δηλαδή στην ατμόσφαιρα και η ανάπτυξη των νεφώσεων θα είναι μικρότερη. Τώρα όσο αφορά τη θερμοκρασία, όπως είπαμε, μέχρι 28 η ίδια κατάσταση και στα παράλια της Ηπείρου, ενώ αν πάμε στα ορεινά, στο Μέτσοβο παραδείγματος χάρη, θα είναι κάπως χαμηλότερη στο 22 με 23. Αυτή είναι η εικόνα, δεν είναι τίποτα το περίεργο για την εποχή μας. Ακόμη και οι θερμοκρασίες δηλαδή είναι στα φυσιολογικά. Φυσιολογικά, βέβαια. Φυσιολογικά βεβαίως. 28 βαθμοί το μεσημέρι για τις αρχές Ιουνίου είναι μια νορμάλ θερμοκρασία.